Καλημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αύγουστο σήμερα. Χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Παναγιώτηδες, στις Παναγιώτηδες. Αυτό. Στους Μάριους και σε όλους που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Να με χαίρεστε και να σας χαίρομαι. Σήμερα 15 Αύγουστος που λέτε και μια μέρα ξεκινά, θα πάμε στην Κεραμωτή για μπανάκι, για φαγητό. Και έτσι και εγώ σκέφτηκα, αφού θα κάνουμε μια ημερήσια εκτός Καβάλας, να σας πάρω μαζί μου. Μετά σκεφτόμαστε να πάμε και στο χωριό που είναι εκτός Καβάλας, στο χωριό των Αμεσιανών, όχι Αμεσιανά, Καβάλας, που εκεί γιορτάζουν τα ξαδέρφια μου και θα μαζευτούμε όλο το σόι. Για πάμε λοιπόν. Και σταματήσαμε να πάρουμε και τα αγγλικά μας από τον Ιωσιφίδη. Ξέρετε εδώ πέρα ότι ο Ιωσιφίδης έχει τους καλύτερους κουραβιέδες. Κουραβιέδες Καβάλας, Ιωσιφίδης. Ουρανία, τι φάση. Τι είναι, μωρέ. Τι είναι. Τι είναι, αγάπη μου. Έλα εδώ. Πυρί. Έλα εδώ, ψυχή μου. Αχ, τα χωρί του! Έλα εδώ, μωρέ! Έλα! Πείτε που το! Ότι το! Τι είναι, αγόρι μου! Έγινε, τι κάνεις εκεί μικρή ζουζούνα, τι κάνεις εκεί, θα μου πας εσύ,
Πώς σου φαίνεται? Ε, Βρανίτσα! Όχι, μην πατήσεις κόρνα, δηλαδή από ένα έλεος. Είμαστε σε μαγαζί. Να σου πω, δεν φεύγεις, μην γίνει τίποτα και σπάσουμε και καμία βιτρίνα. Και γυρίσαμε σπίτι και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν κάνει, καριδόπιτα με σοκολάτα και προφιτερολάκι. Μπλουμ στη γεύση. Και ενώ εγώ σας λέω για σοκολάτα, σκάει εδώ πέρα το τσουρέκι από Ιωσήφιδη, Χριστιανέ, βοήθα. Χριστέ και Θεέ, βοήθα! Άρα δώσε λίγο τσουρακάκι. Τσίμπα το! Πω πω παιδιά, αυτή η καριδόπιτα με τη σοκολάτα ήταν ό,τι καλύτερο. Ήτανε και το προφυτερό ήταν πάρα πολύ ωραία. Φρεσκόταν τα γλυκάκια του Ιωσήφιδη. Πραγματικά απολαυστικό. Ακόμα η σοκολάτα είναι μέσα στο στόμα μου. Είναι απίθανα τα γλυκά του Ιωσήφιδη. Οπότε αν έρθετε και εσείς καβάλα, μην με σκουντάς. Οπότε αν θα έρθετε και εσείς καβάλα, να πάτε στον Ιωσήφιδη. Έχει καταπληκτικά γλυκά. Να μην ξεχάσετε τους κουραμπιέδες. Τώρα θα βαφτώ και θα ετοιμαστούμε για να πάμε στο χωριό με τα ξαδέρφια μου. Δεν θα σας πάρω μαζί μου στο σόι, γιατί θα γίνεται χαμός. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω και τους δικούς μου ανθρώπους. Και μόλις ετοιμάστηκα φιλενάδα, όπως είδες, βάφτηκα, στολίστηκα και το τελευταίο καφέ στο κέντρο της πόλης. Ειλικρινά δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα που βγαίνει από το στόμα μου η λέξη τελευταίο. Πώς πέρασαν καλά έτσι οι μέρες, ειλικρινά. Εν τω μεταξύ φιλενάδα, έχω να ανοίξω την κάμερα από το 15 Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι δεν με βλέπουνε, είναι απέναντι στο βαλκόνι, με βλέπουνε και σου λέει αυτό είναι βλαμμένο, δεν υπάρχει. Αχ, ήρθε από την Αθήνα και είναι βλαμμένο το καημένο. Πάρα το κορίτσι! Έχω βγει τώρα στο μπαλκονάκι μου και έχω εδώ πέρα το φως του ηλίου. Δεν έχω πάρει φυσικά φώτα μαζί μου στην καβάλα. Έχω ημερεμήσει τόσο πολύ και πιστεύω ότι το ακούτε και στη φωνή μου. Μία φίλη μου είπε ότι αχ Μαρία παιδί μου, έχει μπει ο γύρος Παΐσιος μέσα σου. Θέλω να τελειώσω σε αυτό εδώ το vlog τις διακοπές μου στην καβάλα. Εξάλλου λίγο ακόμα καλοκαίρι. Είμαι εδώ, προτελευταία μέρα εδώ στην καβάλα. Να δω τα κορίτσια μου, να τα αποχαιρετήσω. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα τόσο ωραία. Γέμισα τις μπαταρίες μου. Είμαι σε φάση ζαμάν. Είναι η πρώτη φορά που ειλικρινά σου μιλάω. Ναι, μεν στεναχωριέμαι γιατί θα αποχαιρετήσω τις φίλες μου, τα ξαδέρφια μου, την οικογένειά μου εδώ πέρα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι τόσο σε φάση κατάθλιψης. Γιατί θα πάω στην Αθήνα, ανυπομονώ πώς και πώς να ξεκινήσω τα καινούργια μαθήματα μακιγιάς μαζί με την Εύη Ευουλίτα Makeup Studio στο Instagram, αν θέλετε να τη βρείτε. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δημιουργική η χρονιά. Εξάλλου, εντάξει, έχω λιώσει στην παραλία, δηλαδή φέτος ήταν πολύ, αν και με τον κορονοϊό που κλείνανε τα μαγαζιά και κλείνουν 12 η ώρα, εμένα δεν με πτώησε ούτε την παρέα μου, γιατί πηγαίναμε, αράζαμε στις παραλίες, στην παραλία συγκεκριμένα, δηλαδή στην Ηρακλήτσα το λιώσαμε φέτος. Εκεί πέρα πίναμε και τις μπυρίτσες μας, τους καφέδες μας, έχουμε φάει φιλανάδα, χαμός, πίτσες, σουβλάκια, λουκουμάδες. Δεν θα πω τίποτα για διατροφή, γιατί όσες φορές έχω πει για διατροφή, πιστεύω ότι έχω εκτεθεί, έτσι, και δεν έχω ποτέ τελειώσει το στόχο μου. Αν και όταν είχα κάνει ένα βίντεο για τη διατροφή, μπορώ να πω ότι είχα χάσει 7 κιλά, αλλά μέσα στην καραντίνα, άσε, χαμός. Οπότε, μην στα πολυλογώ, πάμε να πιούμε τον τελευταίο καφέ.
το outfit of the day και the night. Βασικά απόγευμα είναι και πάμε για νύχτα. Είναι μια εύκολη δροσερή παντελόνα κάτω από το γόνατο με ρίγες, ασπρόμαυρες ρίγες και ένα άσπρο μπλουζάκι. Τα παπούτσια είναι από το Λεμονίδι, πριν 2 χρόνια τα είχα πάρει πάνω στην Ομονίας κάτι που δεν θυμάμαι. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τον καφέ, το ποτό, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και εννοείται ότι μετά τον μπάνιο θα παραγγείλουμε κάτι. Την έχω καταβρει με το Grill Bros εδώ πέρα στην Καβάλα. Έχει τα πάντα, μεγάλη ποικιλία από hamburger και έχει πάρα πολύ καλές και οικονομικές τιμές όπως βλέπεις. Μπορείς να το βρεις στο eFood όταν είσαι από Καβάλα. Αξίζει παιδιά εδώ πέρα εσείς που μένετε Καβάλα να το δοκιμάσετε. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, έχει club sandwich, έχει σαλάτες, έχει τα πάντα όλα. Είναι φανταστικό. Και μετά το φαΐ θα δούμε λίγο Netflix. Αυτό τον καιρό εγώ βλέπω τον Glow Up των 2. Είναι φανταστικό. Εντάξει, μιλάμε η δημιουργία της δημιουργίας, ο δημιουργία. Ανυπομονώ και εγώ, όπως σας είπα, να ξεκινήσω τα μαθήματα μακιγιάς. Κατά τα άλλα, πέρασα φανταστικά σήμερα. Αποχαιρέτησα τα κορίτσια. Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς, όχι αύριο αλλά μεθαύριο θα φύγουμε, θα πάμε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά εγώ σας έχω ετοιμάσει και ένα supermarket hall το οποίο θα το ανεβάσω στην Αθήνα, θα είμαι ήδη Αθήνα. Αλλά το supermarket hall έχει γίνει εδώ, στην Καβάλα, στο σπίτι μου από το Μασούτη. Σας δείχνω κάποια πραγματάκια και θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο πολύ που είσαστε εδώ με τα βιντεάκια, με τα βλογκάκια, τώρα εδώ στις διακοπές. Ήσασταν μαζί μου και μου στέλνατε σχολιάκια και στο Instagram. Αν δεν με έχετε ακολουθήσει στο Instagram, είναι κάπου εδώ πέρα. Αν θέλετε να με ακολουθείτε, τα λέμε καθημερινά, τσαλακώνομαι, κάνουμε διάφορα stories από μέρη, μπαίνουν καταπληκτικοί διαγωνισμοί. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχώς είστε εδώ πέρα, με παρακολουθείτε στις διακοπές. Θα χαρώ λοιπόν να μου κάνετε like και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά, να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!